Ασπίδα προστασία στο θαυμαστό κόσμο των νυχτερίδων και των σπηλαίων απλώνει το νέο πρόγραμμα LIFE, το οποίο αφορά και το νησί μας. Καταρχάς, υποδομές προστασίας στα σπήλαια του προγράμματος, αλλά και υποδομές παρακολούθησης στο σπήλαιο των νυχτερίδων και του οικοσυστήματος με ηλεκτρονικά μέσα και σε πραγματικό χρόνο για 3 σπήλαια, 1 της Πελοποννήσου και 2 της Βόρειας Ελλάδας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ενώ σε επίπεδο Κρήτης, 2 σπήλαια μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Στην Κρήτη θα μελετηθούν τα οικοσυστήματα, βεβαίως τα σπηλαιόβια, αλλά θα γίνουν δράσεις για 2 σπήλαια, για το σπήλαιο Τζανί και Ψημάκι. Μέσω του επιμαχού προγράμματος θα υπάρξουν και αναγκαίες υποδομές σε σπήλαια για την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο νυχτερίδων, πρόβλημα ωστόσο το οποίο είναι εντονότερο σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Σε πολλά σπήλαια στην Ελλάδα καταρχάς έχουν φραχθεί οι είσοδοι με λάθος τρόπο, με ακατάλληλα κάγκελα. Το σπήλαιο του Τζανί, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάραθρα της χώρας μας, με συνολικό μήκος διαδρομών περίπου 3.000 μέτρα, στο εσωτερικό της γης, φιλοξενείται ένας μεγάλος αριθμός νυχτερίδων, οι οποίες είναι πολύτιμες και για την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Ευεργετούν τις καλλιέργειες, γιατί η τροφή τους είναι κυρίως έντομα που βλάπτουν τις καλλιέργειες. Ως οικοσύστημα, τα σπήλαια δεν θα έλεγα ότι είναι τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα, αλλά το κάθε σπήλαιο είναι ένας ολόκληρος κόσμος με ταυτότητα. Πολλά από αυτά είναι ενδυμικά ενός σπηλαίου, δηλαδή υπάρχουν σε ένα σπήλαιο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πληθυσμός των νυχτερίδων μειώνεται πιθανότατα λόγω της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και άλλων παραγόντων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους, δηλαδή των περιοχών που τρέφονται. Από την άλλη είναι και τα εντομοκτώνα. Τώρα έχουν βελτιωθεί βέβαια, αλλά ωστόσο από τα έντομα περνάνε στις νυχτερίδες. Ξέρεις, μία νυχτερίδα μπορεί να φάει 1.000-2.000 έντομα κάθε βράδυ. Η υλοποίηση του σημαντικού αυτού προγράμματος διάρκεια 4 ετών ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο με επικεφαλή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συμμετέχοντες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πράσινο Ταμείο, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και την ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων. Θα γίνει και μία ενημέρωση του κοινού, γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι νυχτερίδες είναι ποντίκια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας έχουν ερευνηθεί επαρκώς 465 σπήλαια, με τις πιο πλούσιες σε πανίδα σπηλιές να βρίσκονται στο νησί μας και στην κεντρική Μακεδονία.